Ο σταθμός Radio Florina. Η συχνότητα 101,5. Η επιλογή δική σας. Radio Florina. Πατέρα ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Σας εύχομαι καλόν αγώνα, καλή επιτυχία, με αμμόνια, αγάπη και πολύ πίστη. Είμαστε πολύ καλά. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, σας ευχαριστώ για την απόψινή σας παρουσία. Με όλους εσάς που βλέπω γνωρίζομαι πολύ καλά από χρόνια. Μέσα από κοινές χαρές και λύπες, μέσα από κοινούς αγώνες για το καλό της πρέσπας, μέσα από αυτό που λέγεται ζωή. Και αυτοί οι κοινοί αγώνες μας δίνουν το δικαίωμα να κοιταζόμαστε στα μάτια με εντιμότητα και εμπιστοσύνη. Βρισκόμαστε σε ένα κοινό δρόμο με διαφορετικές πολιτικές διαδρομές, με διαφορετικές αφετηρίες και καταγωγές, και συναντιόμαστε εδώ απόψε με έναν σκοπό, να δημιουργήσουμε την πρέσπα που μας πρέπει. Οι εκλογές του Μαΐου είναι κρίσιμες. Για κάποιους είναι η ικανοποίηση προσωπικών φιλοδοξιών που κρύβουν στο πίσω μέρος του κεφαλιού τους, που βάζουν την τοπική αυτοδιοίκηση σε δεύτερη μοίρα. Για μας, για το συνδυασμό με λογισμό και όραμα, προέχει το κοινό συμφέρον. Βάζουμε πέρα και πάνω απ' όλα το κοινό καλό, το συμφέρον του τόπου μας. Θέλουμε να αλλάξουμε τη φυσιογνωμία της πρέσπας, να ξεφύγουμε από τη μιζέρια, να γίνουμε ο πρώτος αγροτουριστικός προορισμός. Μας ενδιαφέρει η ευημερία και η ευτυχία των κατοίκων του Δήμου Πρεσπών. Δεν είμαστε μηδενιστές. Θα κρατήσουμε ό,τι καλό έχει γίνει τα προηγούμενα χρόνια και θα διορθώσουμε τα στραβά. Θα χαράξουμε νέους δρόμους, δύσκολους, αλλά αποτελεσματικούς. Θα αξιοποιήσουμε όλα τα πλεονεκτήματα της πρέσπας, ώστε τα ωφέλη να είναι πολλαπλά. Ο συνδυασμός με λογισμό και όραμα, του οποίου έχω τη μεγάλη τιμή να υπούμε, βρίσκεται και πάλι στην πρώτη γραμμή της μάχης για μεγαλύτερη ανάπτυξη, για καλύτερες συνθήκες ζωής, για ένα ελπιδοφόρο αύριο. Για να κρατήσει στην αγκαλιά της η πρέσπα τους νέους και τις νέες. Το τελευταίο διάστημα η πρέσπα βρίσκεται στο κέντρο διεθνών πολιτικών εξελίξεων με τη συμφωνία των Ψαράδων. Δεν μας βρίσκει σύμφωνος. Είναι μια συμφωνία με θολά σημεία, όπως το γλωσσικό και το εθνολογικό, που μπορεί να μας δημιουργήσουν προβλήματα στο μέλλον. Θα μπορούσε να είναι καλύτερο. Το άνοιγμα του μεθοριακού σταθμού στο λαιμό βρίσκει τους πρεσπιώτες απροετοίμαστος, γιατί κανείς δεν τους ενημέρωσε πώς θα αντιμετωπίσουν το σκληρό ανταγωνισμό με τους γείτονες. Εμείς έχουμε συγκεκριμένο σχέδιο για να αντιμετωπίσουμε με επιτυχία τη νέα οικονομική κατάσταση που θα δημιουργηθεί προς όφελος των κατοίκων της πρέσπας. Συνδημότησες και συνδημότες, ο Δήμος Πρεσπών πρέπει να λειτουργήσει με μεγάλες ταχύτητες, με πρόγραμμα, γνώση, εμπειρία και αποφασιστικότητα. Και αυτό μπορεί να γίνει μόνο με το δικό μας συνδυασμό. Εμείς ξέρουμε, θέλουμε και μπορούμε να πάμε το Δήμο Πρεσπών ακόμα ψηλότερα. Σας καλούμε να μας στηρίξετε, να ενώσετε τις δυνάμεις σας με τις δικές μας, να αγωνιστούμε με πάθος για την υλοποίηση του προγράμματός μας. Εμείς πιστεύουμε στη συμμετοχή του πολίτη, όρος αναγκαίος, για να είναι ο Δήμος μας κυψέλη ανάπτυξη και δημιουργίας με εντιμότητα, ηθική και διαφάνεια. Για μας ο αγώνας αυτός είναι δέσμευση και ευθύνη απέναντί σας, απέναντι στο Δήμο Πρεσπών, απέναντι στις νέες γενιές που θέλουν να μείνουν στο τόπο μας. Και εμείς δεν λέμε λόγια, δεν δίνουμε ψεύτικες υποσχέσεις,
δεν κοροϊδεύουμε τους πολίτες. Είμαστε αυτοί που θα συγκροστούμε με την κάθε μορφή εξουσίας, όπου και αν βρίσκεται, προκειμένου να μοιραστιστούμε τα συμφέροντα των δημοτών. Το έχουμε αποδείξει στο παρελθόν, με τη δική σας συμπαράσταση και συμπαράταξη. Θα το κάνουμε και αύριο αν χρειαστεί. Συμπατριώτες μου, έχουμε αποδείξει ότι μπορούμε να οδηγήσουμε το Δήμο Πρεσπόν στην ανάπτυξη. Με ολοκληρωμένο πρόγραμμα και συγκεκριμένες προτάσεις. Με γνώση και αποφασιστικότητα. Και όχι με εκθέσεις ιδεών και ατολμία. Το τιμόνι του Δήμου Πρεσπόν πρέπει να κρατηθεί από καθαρά και στιβαρά χέρια. Από ανθρώπους που δημόσια τολμούν και με αποφασιστικότητα συγκρούονται με την κεντρική εξουσία για τα δίκαια των δημοτών. Φίλες και φίλοι, θα εφαρμόσουμε αναπτυξιακό πρόγραμμα προκειμένου να φύγουν τα χωριά μας προς τα μπρος και όχι να ζούνε στη μιζέρια. Δεν ζητάμε ελεημοσύνες, αλλά αυτά που πρέπει να μας δώσουνε και μας τα οφείλουν πολλά χρόνια τώρα. Θα αναβαθμίσουμε την ποιότητα ζωής στα χωριά μας, βελτιώνοντας την καθημερινότητα του πολίτη, αλλά και την αισθητική των οικισμών. Πάντα στο πλαίσιο της ισόρροπης ανάπτυξης όλων των οικισμών, που είναι και ο στρατηγικός μας στόχος. Για μας προέχει το ολικό δίκτυο και οι δρόμοι του Δήμου μας βρίσκονται όχι μόνο σε κακό χάλι, αλλά είναι και επικίνδυνοι για την ασφάλειά μας. Χρειάζονται σοβαρές παρεμβάσεις, που άλλες πρέπει να γίνουν από την αρχή και άλλες που ξεκίνησαν να κινηθούν με βοργούς ρυθμούς. Ο δρόμος Πρέσπα Φλόρινα είναι πρώτη προτεραιότητα και ας το έχει ο Περιφερειάρχης μας τα ζήτητα. Στις προτεραιότητες μας είναι και η υγεία και οι κοινωνικές υπηρεσίες. Για τον συνδυασμό με λογισμό και όραμα, ο άνθρωπος βρίσκεται στο επίκεντρο της πολιτικής του και όχι στο περιθώριο. Για μας πάνω απ' όλα είναι ο άνθρωπος και η ζωή του. Πρέσπα σημαίνει περιβάλλον και περιβάλλον σημαίνει πρέσπα. Η προστασία του αποτελεί προτεραιότητα για τη ζωή μας, γιατί είναι η ζωή μας. Οι πρεσπιώτες μπορούν να ζήσουν από το περιβάλλον. Η ανάπτυξη του τουρισμού με την αξιοποίηση του περιβάλλοντος, του πολιτισμού μας και των οικοσυστημάτων δίνει ένα σημαντικό εισόδημα στους κατοίκους και αυξάνει την τοπική οικονομία. Και αυτό θα επιδιώξουμε μέσα από ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα. Δεν μπορείς να κάνεις ανάπτυξη όταν σου λείπει για αυτό το βασικότερο αγαθό που είναι το νερό. Η ταλαιπωρία που είχαμε σε κάποιους οικισμούς μας τις μέρες των Χριστουγέννων δεν θα επανεληφθεί. Και αυτό είναι δέσμευσή μας. Η αγροτική ανάπτυξη είναι ο βασικός άξονας ανάπτυξη της Πρέσπας. Είναι ντροπή χρόνια μετά την ολοκλήρωση της μελέτης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης να ψάχνει πώς θα χρηματοδοτήσει το έργο της Τάγκριν Άδρεσης. Εμείς δεν πρόκειται να τους ευχαριστούμε. Θα αντιληφθούν από πρώτο χέρι η τοπική και η κεντρική εξουσία τι σημαίνει πρεσπιώτης και πρεσπιώτησα. Όμως η ποιότητα ζωής δεν μπορεί να σταθεί χωρίς την παιδεία και τον αθλητισμό. Γι' αυτό στο πρόγραμμά μας θα προβλέπονται όλες εκείνες οι δράσεις και τα έργα για να καλυφθούν οι σημερινές αδυναμίες στον τομέα αυτό. Φίλες και φίλοι, συνδημότησες και συνδημότες, η ώρα της κρίσιμης απόφασης φτάνει. Σε 2 μήνες έχουμε εκλογές. Την ώρα της κάλπης θα πρέπει να απαντήσουμε στο ερώτημα. Θέλουμε έναν δήμαρχο για δημόσιες σχέσεις με την πολιτική ευγένεια της σιωπής ή έναν δήμαρχο που να δίνει μάχες με φωνή και δυναμική πολιτική παρουσία. Μπροστάρει στον αγώνα το καλό για τη λύση των προβλημάτων του Δήμου μας, που δεν είναι και λίγα.
Φίλες και φίλοι της Πρέσπας, ο συνδυασμός μας, ο συνδυασμός αποτελείται από υποψηφίους, ικανούς και έμπειρους, δοκιμασμένους στο καμίνι των προβλημάτων, αλλά και νέους με ορμή και διάθεση για το καλύτερο. Ένα μείγμα εξαιρετικό, που εγγυάται τη λύση με συνέπεια και αποτελεσματικότητα, εντιμότητα και διαφάνεια στις υποθέσεις του Δήμου μας. Θα ανακοινώσουμε τα πρόσωπα οι οποίοι είναι υποψήφοι για το Δημοτικό Συμβούλιο. Παρακαλώ οι υποψήφοι που θα πούν τα ονόματά τους, θα περνάνε από εδώ και να καθίσουν για τις δημοσιογραφικές διαδικασίες. Δρακόπουλος Αναστάσιος. Γιαγκουλία Ανθούλα. Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος. Ευστρατιάδης Αλέξανδρος. Βαζίνα Μαγδαληνή. Για προσωπικούς λόγους δεν μπόρεσε απόψε να παραβρεθεί. Δεν πειράζει. Βαζίνα Σαχιλέας. Ουντάσης Χρήστος. Παρασκευοπούλου Ιορδάνα. Σάββας Χρήστος. Τελεανίδης Κωνσταντίνος. Γεργάλα Άννα Μαρία. Τράσια Έλλη. Τράσιας Αθανάσιος. Διαφωτίου Γιώργος. Πρεσπιώτισες και πρεσπιώτες, σας καλούμε να στηρίξετε το συνδυασμό με λογισμό και όραμα, να ενώσετε τις δυνάμεις σας με τις δικές μας, να αγωνιστούμε όλοι μαζί για να γίνει πράξη το πρόγραμμά μας. Κανείς δεν μας περισσεύει. Και αυτός ο αγώνας θα δικαιωθεί για τον καλό όλων μας. Και αυτή η νίκη θα είναι νίκη των πρεσπιωτών. Εμπρός για τη νίκη του συνδυασμού μας στις εκλογές του Μαΐου. Γεια σας και με τη νίκη. Ο σταθμός Ράδιο Φλόρινα. Η συχνότητα 101,5, η επιλογή δική σας. Ράδιο Φλόρινα.